Ο αγώνας για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης είναι αγώνας όλων, είναι αγώνας για ολόκληρη την εργατική τάξη. Και όχι μόνο άμυνα που αναγκαζόμαστε να θέσουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και επίθεση για να διευρυνθούν αυτά τα δικαιώματα. Θέλω να πω το εξής και μόνο. Υπάρχει μια λεπτή κλωστή που ενώνει και συνδέει αυτά που συμβαίνουν στον ΕΦΚΑ, αυτά που συμβαίνουν στην υγεία, αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση, ακόμα και αυτά που συνέβησαν προχτές με το τραγικό δυστύχημα έγκλημα στα Τέμπη. Αυτή η κλωστή είναι η λογική του κόστους ωφέλους. Με τη λογική του κόστους ωφέλους, προσπαθώντας να λειτουργήσουν όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου που προσφέρουν κοινωνικό έργο, με την ίδια λογική λειτουργούν και τις μεταφορές. Αν δείτε τα 4 αιτήματα που έχετε εδώ πέρα, όλα αυτά τα αιτήματα εφαρμόζουν και στον ΟΣΕ, γιατί αντίστοιχη πολιτική εφαρμόστηκε και εκεί πέρα. Αυτή τη λεπτή γραμμή, την κλωστή που ενώνει λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα από τη μια μεριά και τις διεκδικήσεις μας από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί νυν κυβερνώντες και προηγούμενοι που προσπαθούν να τις συσκοτήσουν. Γιατί δεν συμφέρει ένας τέτοιος αγώνας. Ο κάθε επόμενος που ερχότανε έχτιζε στο νομοθετικό έργο του προηγούμενου, απαξιώνοντας, ξεθεμελιώνοντας, ρημάζοντας κοινωνική ασφάλιση, υγεία, εκπαίδευση, ακόμα και την ασφάλεια των μεταφορών, και θρυνούμε σήμερα 57 θύματα. Αυτή λοιπόν τη λεπτή γραμμή είναι που πρέπει να εξηγήσουμε στους συναδέλφους μας, είναι που πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε όλον τον κόσμο, γιατί συναδέλφες και συνάδελφοι γίνεται καλλιώς. Γίνεται οι υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνικό έργο να μην λειτουργούν με γνώμονα το κόστος όφελος, να μην λειτουργούν σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, να λειτουργούν με βάση τις ανάγκες του λαού και να προστατεύουν τη ζωή του λαού. Αύριο όλοι στα συλλαλητήρια και στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εργαζόμενες και εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι από τη Συντηρητική Επιτροπή των Σωματείων της Θεσσαλονίκης είναι εδώ σήμερα όχι για να χαιρετήσουν και να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους μόνο στον αγώνα σας. Είναι εδώ γιατί, αν και απόμαχοι της δουλειάς, θεωρούμε ότι μας αναλογεί μερίδιο ευθύνης για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. Θεωρούμε ότι μας αναλογεί μερίδιο ευθύνης γι' αυτό που λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μέτωπο απέναντι σε αυτή την πολιτική που έχει ρημάξει τις ζωές εργαζόμενων και συνταξιούχων. Το βιώνουμε όλοι μας και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το πλούσιο νομοθετικό έργο όλων των κυβερνήσεων, στο πλούσιο νομοθετικό έργο αυτό δεν έχει υπάρξει νόμος που να αφορά την αναβάθμιση στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Αντίθετα, όλοι τους εξυπηρετούσαν ένα και μόνο σκοπό, την σταδιακή ιδιωτικοποίηση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ότι αντίπαλοι της δεν είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια με άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς υποδομές, χωρίς προσωπικό, για να τα φέρουμε πέρα και να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Είμαστε στην ίδια πλευρά αυτού του χάους, είμαστε συνοδοιπόροι και συναγωνιστές, σας στηρίζουμε και ελπίζουμε να μας στηρίζετε και να κάνετε τη φωνή μας φωνή σας. Γνωρίζουν πολύ καλά και δεν αποδέχονται τη φθηνή δικαιολογία των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού, ότι είναι σύνθετο να υπάρξει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ενιαίο λογισμικό, που θα λύσει τα χέρια των εργαζομένων, θα ανακουφίσει χιλιάδες ασφαλισμένους που τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία για να διεκπαιρεώσουν μια υπόθεσή τους. Και από αυτό το βήμα χαιρετίζουμε τη μεγάλη συγκέντρωση των συναδέλφων, χαιρετίζουμε τους απόμαχους της δουλειάς, αντλούμε δύναμη, παίρνουμε κουράγιο από το παράδειγμά τους
μας δείχνουν ότι αυτός είναι ο δρόμος αγώνας μέχρι την δικαίωση των ετοιμάτων μας. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δεν αποδέχονται το γεγονός της υποβάθμισης του ΕΦΚΑ. Σε μια περίοδο που μέτοχοι επιχειρηματικών ομήλων κάνουν ταξίδι στο διάστημα, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δεν έχουν ενιαίο λογισμικό, οι ελλείψεις σε προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000, δεν υπάρχει αναγκαία και απαραίτητη λιγοτεχνική υποδομή, δεν υπάρχει επαρκής καθαριότητα, ψήξη, θέρμανση και ο κατάλογος είναι μακρύς. Με λίγα λόγια, δουλεύουμε σε συνθήκες σύγχρονης γαλέρας και έχουν όμως το θράσος να μιλάνε για ψηφιακή μετάβαση. Αλλά αυτό είναι το κράτος τους, αυτές είναι οι προτεραιότητές τους. Εχθρικό για τις ανάγκες μας, αποτελεσματικό για το κεφάλαιο και δολοφονικό για το λαό και την νεολαία. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, μετατρέπουμε την οργή και την θλίψη μας σε αγώνα και φωνή. Δεν σωπαίνουμε για όσα συμβαίνουν στην κοινωνική ασφάλιση στη ζωή μας. Έχουμε χρέος στις προηγούμενες γενιές, στον εαυτό μας, στα παιδιά μας. Σύγχρονοι σκλάβοι δεν θα γίνουμε. Έχουμε χρέος στα θύματα και στις οικογένειές τους, στους τραυματίες της ανίποτης τραγωδίας στα Τέμπη, να υπόψουμε τη φωνή μας και να φωνάξουμε. Ποτέ ξανά το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Είναι γνωστό ότι το κόμμα μας έχει υπερασπιστεί τα αιτήματα και της σημερινής κινητοποίησης που διεκδικείται. Έχει καταθέσει επερώτηση στη Βουλή. Έχει πρόσφατα καταθέσει τροπολογία για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού πριν καμιά δεκαριά μέρες για όλο το δημόσιο και για τη 13η και 14η σύνταξη. Και αυτή η τροπολογία συγκεκριμένα απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν βρήκανε ούτε μία λέξη να πούν, να υπερασπιστούν την επαναφορά, γιατί προφανώς δεν συμφωνούν. Φυσικά τα ζητήματα γενικά είναι δύσκολες μέρες στην πόλη μας. Χθες και σήμερα ήμασταν σε δύσκολες συναντήσεις. Όλη η πόλη νομίζω έχει κάποιο γνωστό που επηρεάστηκε από το τραγικό δυστύχημα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το μόνο κόμμα, δυστυχώς, και ίσως παραμένει το μόνο κόμμα που από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δυστύχημα, αλλά είναι έγκλημα. Και ήταν ένα εργοδοτικό κρατικό έγκλημα που στήχησε τις ζωές σε τόσους νέους. Και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό να ξεχαστεί. Και από αυτή τη συγκέντρωση μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα. Και οι ευθύνες που είχαν και οι ευθύνες που έχουν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η ιδιωτική εταιρεία, η Hellenic Train, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησε στην απελευθέρωση και στο κομμάτιασμα του ΟΣΕ, που οδήγησε σε απολύσεις, σε εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν 9 μέρες συνεχόμενες και ατελείωτες ώρες, και προφανώς θα κάνουν και ανθρώπινα λάθη, τα οποία είναι το τελευταίο όμως που πρέπει να συζητάμε. Με αυτή την έννοια πρέπει να καταδικαστούν. Έχει σημασία και αύριο που είναι η απεργία, η πανεργατική και της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στις 12 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου και στις 7 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, να είναι δυναμικό για να πιεστούν να βγουν οι πραγματικοί ένοχοι αυτού του εγκλήματος.